Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο και σήμερα έχουμε βίντεο με Weekend League, θα έλεγα review, μαζί με rewards. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη θέση του Παολίνια υπήρχε ο Φαμπίνιο in form, στη θέση του Γκουμπαμίν, στο Weekend League υπήρχε ο Κουρέ, ο Αμπντουαλάγε Ντουκουρέ, είναι μια από τις πολύ άμενες μου κάρτες και νομίζω βλέπετε από τα μάτια. Επίσης δεν είχα De Bruyne και ήταν τεράστιο λάθος, είχα Σον στο καμ και είχα πάρει ο Μπαμεγιάνγκ, Team of the Year νονιμή, ο οποίος ήταν φοβερός ο Μπαμεγιάνγκ, αλλά Σον είναι Σον, οπότε τον κράτησα. Ο De Bruyne είναι απίστευτος, φαίνεται και στα στατιστικά του. Ο Sterling επίσης μια καλή κάρτα, θετικός αρκετά, είναι και rival στα παιχνίδια και Liga Squad Battle και Win League. Βλέπετε, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τον Alisson. Ο Alisson, ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ, έκανε πάρα πολλές επεμβάσεις παιδιά. Αλλά τώρα μαζί μου υπάρχει σε Team of the Year και γενικά δεν θέλω να αγοράσω. Η ομάδα μάλλον θα μείνει έτσι μέχρι την Team of the Year, δεν θέλω να την ξαναλλάξω καθόλου. Πάμε στο δεξί μας back, όπως είπα ο Alisson είναι φοβερός, καλύτερος από τον Τεχέα. Και από τον. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο από τον Ter Stegen, αλλά είναι φοβερό ο Άλισον. Ζαμπρότα, παιδιά. Πρώτη φορά που θα πω τη γνώμη μου. Είναι ένα αρκετά καλό δεξιμπάκ. Το καλύτερο στο παιχνίδι. Φοβερό. Φοβερά κοψίματα. Αυτό έχω να πω. Και ωραίε επιθετικέ προσπάθειε, ωραίε πάσει. Τα πάντα είναι ένα ολοκληρωμένο δεξιμπάκ που βγάλα το Base Icon. Από το οποίο Base Icon από τα Two Rare Gold Players Pack έβγαλα και μανέ. Απλά ένα στατιστικό. Στατιστικό τέλο πάντων, κάτι που ξεχωρίζει. Εδώ έχουμε τον Alex Tellez, ο οποίο βλέπετε για το match που έχει παίξει στο club ότι είναι αρκετά καλό. Βέβαια, σε αυτό το Weekend League μου άφηνε αρκετά για να στην άμυνα. Εντάξει, δεν ήταν τόσο καλό αυτό το κουλού, αλλά ευτυχώ είχε αυτόν εδώ το παίχτη εδώ, παιδιά, που είναι το αγαπημένο μου center back στο παιχνίδι μετά το Ρίο. Έχω χρησιμοποιήσει Ramos, Varane, Van Dijk, Cannavaro, αλλά σαν αυτό το παίχτη δεν υπάρχει. Και πιστεύω πως η Ρώμα θα προκριθεί. Είναι πραγματικά φοβερός. Έκοβε τα πάντα, έτρεχε, ήταν απίστευτος μες στο γήπεδο, παιδιά. Με πόρεσε άσχημα. Και ο Ζουλούντα έχει και 3 assist. Γιατί στα corner έδινε τις πάσεις για να μπουν και όλοι κάποιες φορές. Τρομερός, παιδιά. Και έχουμε τον Ρίο, ο οποίος 205 μάτς. Φοβερός, τρομερός. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι πανεγρήγορος, κόβει τα πάντα. Το σύστημα γίνεται 4-2-3-1. Το 2 με τα RM και το δεξιά, με δεξιό RM και αριστερό LM. Και καμ με δύο CDM και καμ De Bruyne και Son. Εδώ είχα Μπάμιαν και οι άλλες που είπα πριν. Πάμε στο Sterling. Ο Sterling εντάξει είναι γρήγορος, έχει την τρίπλα. Πιστεύω είναι ένα upgrade από την κανονική χρήση του κάρτα ή Team of the Year νόνιμη. Αξίζει τα λεφτά του για το upgrade αυτό το μικρό. Πάμε στον Bernard. Ο οποίο Bernard, παιδιά, είναι τρελό ασιστάδωρο. Δεν έχει το καλύτερο τελείωμα και δεν ξέρω γιατί, αλλά σαν assist είναι τρομερό. Μ' άρεσε πάρα πολύ η διεισδύση που έκανε προ το αντίπαλο τέρμα και ήταν τρομερό, παιδιά. Πάρα πολλέ assist. Εδώ είχαμε Φαμπίνιο. Ο οποίο Φαμπίνιο ήταν πολύ καλό, θα έλεγα, αλλά πιστεύω ότι ο Παολίνιο είναι καλύτερο. Δεν θα δούμε. Είχαμε στο άλλο του Κουρέ. Ντουκουρέ, παιδιά, η λατρεία μου στο κέντρο είναι απίστευτος. Τώρα τον έχω βγάλει αναγκαστικά για λόγους scam. Αλλά θα δω ίσως τον ξαναβάλω μέσα. Κουμπαμίν από τα foot μας δεν μ' αρέσει τόσο, αλλά θα τον δοκιμάσω κι άλλο και θα έχω μια ολοκληρωμένη γνώμη. Μετά πάμε στον De Bruyne, ο οποίος δεν έπαιξε γούλου, αλλά όσο έχω παίξει λίγο, έχω να σου πω ότι είναι τρομερός, παιδιά. Αξίζει να έρθει στο κλαμπ σας με τα χίλια. Τρομερός παίχτης, παιδιά. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Όσο είχα το Σον στο καμ, δεν μου άρεσε καθόλου Σον στο καμ. Βέβαια, ούτε τώρα στο striker μου έχει πολύ τρελάνει. Και εντάξει, μην τα βλέπετε έτσι τα στατιστικά του, στο καμ ήταν χειρότερο. Και έχουμε και τον Aubameyang που ήταν striker. Ο Aubameyang, παιδιά, το Team of the Year νονιμή. Ήταν φοβερό, πάρα πολλά γκολάκια. Ωραίο pace, 95 pace πόσο έχει. Φοβερό. Και γενικά άφησα και 7 μάτς να μένουνε. Βγήκα γκολ 3. Πάμε να πάρουμε λίγο εδώ τα rivals, τα οποία θα παίρνω από εδώ και πέρα packs. Όπως βλέπετε, έχω μαζέψει ήδη 12-13 packs και τώρα με αυτά ευρύνονται 14 έχουν πάει. Είναι κάποια ίδια, οπότε είναι περίπου 16 packs τώρα.
Food Champions Weekend League, παιδιά. Έχουμε μια πολύ καλή team of the week. Πάμε βέβαια να δούμε εδώ τα rewards. Έχουμε picks. Η team of the week, πάμε λίγο να τη δούμε. Είναι αυτή εδώ, που είναι μια team of the week φωτιά. Με 4-5 παίχτες που θέλω να βγάλω. Αυτοί που θέλω να βγάλω είναι ο Hernandez, ο De Bruyne, ο Coutinho ίσως για αλλαγή, ο Salah εννοείται και ο Sancho για αλλαγή. Αρκετά καλή team of the week με Larabi. Πιο πιθανό να βγάλω την Λαραβία από Σάλα, αλλά τέλος πάντων. Μακάρι να βγάλω αυτό το De Bruyne. Αυτή η κάρτα είναι τερατούργημα πραγματικά. Μακάρι να καταφέρω να βγάλω αυτή την κάρτα. Και πάμε να κάνουμε το κόλπο με τους δύο Σάντσο. Μας φύγει και αντίθετα. Δεν πειράζει, πάμε. Ανοίγουμε το πρώτο player pick. Yay, Σαλάχ, De Bruyne. Έχουμε Hernandez. Δεν θα πω ότι με χαλάει. Είναι ένα αξιόλογο pick. Δεν θα πάρω λεκόμπι, θα πάμε για Hernandez σίγουρο, ένα πολύ usable αριστερό back. Αρκετά καλό πρώτο pick. Πάμε στο δεύτερο. Η EA δεν μας έχει δώσει κάτι τρελές στα κόκκινα, μας έδωσε εδώ ένα καλό αριστερό back, αλλά έχουμε ήδη τον Dejes. Για πάμε να δούμε τι θα έχει το δεύτερο pick. Έχει πίτσι, εντάξει. Κουβάς, σχεδόν. Αν εξαιρέσουμε τον Hernandez. Εδώ είναι όλα τα facts που μένουν για την team of the year, παιδιά, είναι πάρα πολλά. Που έχουμε να ανοίξουμε συν περίπου 50.000 FA points. 50-53 τέλος πάντων, προσπαθώ να έχω περίπου 50k FA points. Αυτά ήταν τα rewards, δεν είχαμε κάτι το τρελό. Είχαμε έναν Hernandez ο οποίος δεν μπορεί πολύ εύκολα να μπει, αλλά θα προσπαθήσω κάποιος να τον βάλει στην ομάδα. Έχει φοβερή καρτά για αριστερό back, πάρα πολύ pace και γενικά καλά αμυντικά stats. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βγάλουμε ούτε τον Bruyne ούτε Salah για ακόμη μια φορά. Δεν μας δίνει το απίστευτο. Yay. Δεν μας έχει δώσει γενικά από πικ κόκκινο κάτι αξιόλογο. Τρελό εννοώ. Οπότε αυτό το βίντεο. Είδατε τα πικς. Είδατε πως πλέον δεν θα ανοίγουμε άλλο packs. Θα περιμένουμε μέχρι την Team of the Year. Και πιστεύω θα σπάσουμε όλα τα ρεκόρ. Σε σχέση με packs. Πως θα μαζέψουμε. Θέλω να γίνει πανικούλης. Θα κάνω εννοείται live την ημέρα του pack opening. Λογικά αυτό το weekend league θα μπω. Στόχος πάντα το goal 3. Γιατί βλέπετε πως goal 3 την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχα ανεβάσει βίντεο. Πήγα πάλι κουβά και δεν με πληρώσει πάλι το goal 2. Φανταστείτε 2.55 και είπα ούτε ένα board. Απλά αυτό λέω γιατί δεν βγαίνω goal 2. Το συχάθηκα, μπορούσα άνετα goal 2. Ήμουνα 16 νίκες, 15. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να πάω goal 2. Θα πήγαινα πάλι κουβά. Το goal 3 θα δώσω κάτι από τα picks. Σας περιμένω θα πούμε την επόμενη Πέμπτη με άλλα rewards, με άλλα picks και εννοείται με weekend league review. Αυτό το βίντεο, παιδιά, αφήστε ένα like, ένα subscribe, να συνεργαστείτε με τους φίλους σας και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!